Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι ένα διαδικτυακό παιχνίδι είναι τόσο εθιστικό που να μπορεί να καθυλώνει για ώρες σχεδόν κάθε βράδυ περίπου 45.000 Έλληνες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή τους? Κι όμως, το Lineage 2 έχει δημιουργήσει ακόμη και άτυπες κόντρες μεταξύ πόλων και περιοχών της Αττικής, καθώς αυτή τη στιγμή διεξάγεται μεγάλος διαγωνισμός σε 400 ίντερνετ καφέ σε ολόκληρη τη χώρα. Το σκοπός του είναι να μπει σε μια κλάν, να κατακτήσεις το κάστρο και είσαι στα 80 σου level, μπορείς να γίνεις και ήρωας. Ένας μαγικός κόσμος που καθυλώνει εντυπωσιακά γραφικά και θυστική πλοκή. Είναι τα συστατικά της επιτυχίας του διαδικτυακού παιχνιδιού Lineage, για τη χάρη του οποίου βρίσκονται σε κόντρα ακόμα και πόλεις της Ελλάδας, καθώς διεξήχθη στη χώρα μας μεγάλος διαγωνισμός σε 400 ίντερνετ καφέ. Υπάρχει κόντρα μεταξύ παιχτών και αντίπαλων ομάδων για το ποια θα μπορέσει, ας πούμε, να φτιάξει καλύτερα την ομάδα της, να νικήσει σε μια εικονική μάχη. Οι παίχτες του Lineage 2 παγκοσμίως ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια, ενώ στην Ελλάδα οι φανατικοί του παιχνιδιού είναι περισσότεροι από 45.000. Μέσος όρος παραμονής των διαδικτυακών πολεμιστών μέσα στο παιχνίδι είναι οι 8 μήνες. Το περισσότερο δηλαδή που μπορεί να έχεις παίξει? LAN party, δηλαδή 12 ώρα, από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 12 το πρωί. Στόχος του παιχνιδιού είναι να ανεβάσει το επίπεδο του καθενός από τους 7 χαρακτήρες που μπορείς να δημιουργήσεις. Να κάνεις συμμαχίες με άλλες φατριές παικτών, να πολιορκήσεις κάστρα, να δράσεις αμυστοφόρος ή να γυρνάς τον τεράστιο κόσμο του παιχνιδιού, βοηθώντας άλλους παίκτες και σκοτώνοντας θέρατα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια άνθρωποι σε εικονικούς κόσμους. Και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτιάξει ένα χαρακτήρα, είτε μαχητή είτε μάγο, και να τον κάνει όσο πιο δυνατό γίνεται. Ο δικός μας ο στόχος δεν ήταν να αναδείξουμε τον καλύτερο παίκτη του παιχνιδιού, αλλά να προσκαλέσουμε τους παίκτες να δοκιμάσουν την καινούργια εμπειρία που προσφέρει το καινούργιο update του παιχνιδιού. Όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό, εκτός από το ότι είχαν την ευκαιρία να παίξουν δωρεάν το δημοφιλές παιχνίδι, κέρδισαν και πλούσια δώρα. Αλλάζουμε κλίμα, ρυψοκίνηση.